Με τη χάρη του Θεού, απόψε το βράδυ, σκέφτηκα να πω κάτι το οποίο είναι μέσα στην περίοδο αυτή. Το πρωταγωνιστούν πρόσωπο της περίοδου αυτής είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Στη συνέχεια, ακριβώς μετά από αυτόν, είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Το πρώτο πρόσωπο έχει τα πρωτεία και το δεύτερο πρόσωπο έχει τα δευτερεία. Η Αγία μας Εκκλησία, τιμήσαν εκεν, έχει εκτός της ημέρας του Ευαγγελισμού και τις Παρασκευές των πέντε Κυριακών των νησιών, δορισμένες στην Υπεραγία Θεοτόκου, που ομιλούν για το ρόλο που έπαιξε στην ένσαρκον οικονομία και στη σωτηρία μας. Πολλά λέγονται για τον Κύριό μας. Μάλιστα η Μεγάλη Εβδομάς είναι όλοι αφιερωμένοι σε Αυτόν. Όπως και η πρώτη περίοδος του Τριωδίου, της προετοιμασίας δηλαδή, στα μεγάλα αυτά γεγονότα. Για την Παναγία μας μπορεί να πληροφορηθεί κανείς πολλά πράγματα από τις Παρασκευές που είναι δορισμένες αυτές και συγκεκριμένως με τον ακάθιστο ύμνο. Αυτό που λέμε εμείς χαιρετισμούς της Παναγίας εξαιτίας των πολλών χαίρε τα οποία αναφέρονται μέσα εκεί. Η ψυχή αυτή που έφτιαξε αυτόν τον ακάθιστον ύμνο έπρεπε να γνωρίζει πολλά πράγματα, τουλάχιστον παλαιάν και Καινήν Διαθήκη να παίξουν από στήθους και την παράδοση. Και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να εγγύψει επάνω σε αυτό το ωραίο ποίημα, το τόσο δογματικό και ηθικό, θα είχε να μάθει πάλι πολλά πράγματα, πώς έγιναν αυτά τα πράγματα, γιατί όλα αυτά έγιναν για τον άνθρωπο. Κατά συνέπεια ο άνθρωπος, άμα δεν ξέρει τι είναι αυτά τα οποία άδονται, δεν ωφελείται, παρότι βαστάζει τη σύνοψη στο χέρι και ίσως και ψιθυρίζει και μέσα του το χέρι νύμφη ανήφευτε και το αλληλούια. Γι' αυτό έλεγα απόψε με τη χάρη της Παναγίας να έλεγα κάτι για αυτόν τον ακάθιστον ύμνο. Όλοι σχεδόν κάτι ξέρουμε γύρω από αυτό και οι περισσότεροι, λόγω ότι είναι η ακολουθία ιδιάζουσα και το πρόσωπο γλυκί της Παναγίας, γιατί ξέρετε είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι περισσότερο Παναγιολάτρη και ουχή Χριστολάτρη. Είναι αλήθεια αυτό. Δεν μας παρεξηγεί βέβαια ο Κύριος, διότι ό,τι τιμή δίνεται στη μητέρα του αντανακλά στο πρόσωπό του, διότι αν δεν υπήρχε αυτός, τι αξία θα είχε μια κόρη από τη Ναζαρέτ ή από οπουδήποτε αλλού κι αν ήταν. Αυτός που δίδει το Κύρος στο πρόσωπο αυτό και την ακτινοβολία είναι ο Κύριος. Ανεφιλίου μπορεί να υπάρξει σελήνη? Δεν μπορεί να υπάρξει σελήνη, όπως ούτε άστρα. Όλα είναι ετερόφωτα, από τον ίδιο λαμβάνουν. Το ίδιο και η Παναγία μας είναι ετερόφωτος, λαμβάνει από τον Κύριό μας. Γι' αυτό στο πρόσωπό του, στο πρωτότυπο, μεταφέρεται η τιμή, μα και η λατρεία ακόμη, γιατί πολλοί άνθρωποι φτάνουν μέχρι λατρεία στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Άνε παραδείγματι πάτε στο Όρος, ίσως να μην ακούσετε το όνομα του Κυρίου, αλλά της Παναγίας μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν θέλει η Παναγία, πρώτα η Παναγία, να δούμε τι θα πει η Παναγία. Λέστε, ο Χριστός δεν είναι πουθενά. Δεν τους παρεξηγεί όμως για το λόγο που σας είπα γρηγορότερα. Στον ακάθιστο ύμνο μέσα υπάρχει όλο το δόγμα. Μάλιστα ο άνθρωπος που θα προσέξει και τον κανόνα που προβάλλεται του ακαθίστου, γιατί προηγείται ο κανόνα, να έχετε προσέξει, αν κανείς διαβάσει εκεί μέσα θα βρει την προϊστορία της Παναγίας μας, θα βρει τα σύμβολα, τις εικόνες και τις προφητείες που μιλούν για την Παναγία μας.
διότι όπως έχουμε πει σε μια άλλη ομιλία που έχουμε κάνει, Παναγία μας προέθεν και αυτή η ιστορία, όπως ο Χριστός μας, όπως το Άγιο Πνεύμα, όπως ο Τίμιος Πρόδρομος και όπως ο Τίμιος Σταυρός. Έτσι και η Παναγία μας είναι επισυνή στα θρησκευτικά πράγματα από πολύ πολύ μα πάρα πολύ πίσω, και μάλιστα από τότε που υπάρχουν δύο άνθρωποι και ο διάβολος μέσα στον Παράδεισο. Από τότε έχει μιλήσει ο Θεός για την Παναγία, για το ρόλο που έπαιζε, που θα γεννήσει ασπόρος, ότι το σπέρμα θα συνέτριβε την κεφαλή του Όφεως, το σπέρμα της είναι ο Χριστός κλπ. Τα οποία έχουμε πει τόσο την ημέρα των εισοδίων, όσον την ημέρα του Ευαγγελισμού και όσον ακόμη και τις ημέρες των Χριστουγέννων, που είναι οι πράξεις όλη αυτή η οποία ήταν θεωρία γρηγορότερα. Έχει αφορμή λάβει τα 24 γράμματα. Γι' αυτό είναι 24 οίκοι, έτσι λέγονται, και η Εκκλησία μας τα έχει διαιρέσει αυτά σε 4 Παρασκευές και από 6 στίχους σε κάθε Παρασκευή με τον σχετικό κανόνα ψάλι. Και στο τέλος τους έχει όλους στη λίβδη και τους 24 οίκους. Από τους 24, οι 12 έχουν και από 6 χαίρε. Οι άλλοι 12 έχουν ένα αλληλούια μόνο. Δηλαδή ακούγονται 72 χαίρε προς την Θεοτόκον και τη χαιρετίζει κατά αναλογία του ρόλου που έπαιξε, και 12 αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός ενίτε των Θεών, τα οποία αποδίδονται απευθείας των Θεών για αυτό που οικονόμησε διαμέσου αυτού του προσώπου που λέγεται Θεοτόκος. Εάν ήθελα να αρχίσω από το πρώτο γράμμα της αλφαβήτου, από εκεί που στέκεται ο ιερεύς στην πρώτη στάση και ψάλλει προς την Θεοτόκον και λέγει «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανός εν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε». Εκεί θα έπρεπε αμέσως ο άνθρωπος να ανατρέξει, να βρει γιατί λέγει άγγελος πρωτοστάτης και τι ήταν αυτό το χαίρε που της είπε. Για να μπορέσει δε να το ερμηνεύσει αυτό, θα πρέπει να πάει πάλι μες στην Εδέμ και εκεί να βρει έναν άγγελο αποστάτη. Εδώ είναι ο αρχάγγελος Γαβρίλ. Γαβρίλ είναι λέξεις που ερμηνεύεται Θεός και άνθρωπος, και χρησιμοποίησε αυτόν τον άγγελο που είχε αυτό το όνομα, που θα υπηρετούσε την ενανθρώπιση του Θεανθρώπου. Θεός και άνθρωπος ο Ιησούς, Θεός και άνθρωπος ερμηνεύεται και το όνομα του αρχαγγέλου που εστάλει να φέρει το μήνυμα προς την Θεοτόκονο. Λέγει λοιπόν «Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη». Ουρανόθεν επέμφθη. Ο άλλος άγγελος, ο αποστάτης, πού θα επέμφθη? Δεν επέμφθη ο άλλος. Αυτοβούλος παρουσιάστη και όχι από τον ουρανό, γιατί είχε πέσει εντωμεταξύ. Θα πας λοιπόν πίσω-πίσω και θα βρεις το πρώτο ζευγάρι, τον Αδάμ και την Εύα. Η Εύα, πλανηθήσα από τον αποστάτη άγγελο, έφερε ζημιά, έκλεισε τον Παράδεισο, κατάρα στον κόσμο, δάκρυα, πίκρες, θάνατοι, ασθένειες, πένθη, κυλόπονοι, υδρότες, άκανσε κλπ. Διότι όλα αυτά είναι απότοκα της αμαρτίας. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας από πότε αυτά. Μετά την αμαρτία. Λέγει λοιπόν εδώ, άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο του χαίρε. Να χαίρει, να χαίρει. Τώρα, γιατί να χαίρει, τις ερμηνεύει παρακάτω το να τι να χαίρει. Εδώ έχει και κάποια σχέση με τις εικόνες. Η εικόνα του Ευαγγελισμού είναι όλος δογματική και πρέπει ο άνθρωπος να έχει τη σωστή εικόνα του Ευαγγελισμού. Η σωστή εικόνα του Ευαγγελισμού είναι η εικόνα αυτή που υπάρχει έξω από τον Ευαγγελισμό, τον Ιερό Ναό της Μητροπόλεως. Εάν ποτέ περάσατε από τη Μητρόπολη, κοιτάξτε απ' έξω ένα ψηφιδωτό που έχει τον Ευαγγελισμό μέσα και θα δείτε ποια είναι η σωστή εικόνα του Ευαγγελισμού.
είναι αυτή που παρουσιάζει την Παναγία μας με το κεφάλι κάτω, καθημένη κάπου δίπλα από ένα κιόσι, και έναν αρχάγγελο από εκεί με ένα σκύπτρο εδώ, και έτσι λέγει το χέρι. Υπάρχουν εικόνες που έχουν τον κρίνον στο χέρι. Αυτό είναι νεότερο και είναι δυτικής προελεύσεως, δεν είναι ορθοδόξου, διότι ο κρίνος είναι σύμβολο της καθαρότητος, σύμβολο της παρθενίας. Γι' αυτό και οι νύμφες που πηγαίνουν στην εκκλησία συνοδεύονται από μικρές άλλες κρατώντας κρίνους, ή έχουν ανθοδοχεία με κρίνους, δηλαδή σύμβολο της παρθενίας και της αγνότητος. Αδιαφόρος αν πολλές φορές ούτε τσουκνίδες δεν πρέπει να έχουν εκεί πέρα για μερικές. Όχι κρίνους και τριαντάφυλλα και ρόδα, ούτε τσουκνίδες δεν πρέπει να έχουν, γιατί δεν υπάρχει τίποτα από αυτό το οποίο συμβολίζουν αυτά τα πράγματα. Όμως στην Θεοτόκον αυτά έχουν τη θέση τους. Διότι λοιπόν οι παπικοί δογματίζουν ότι η Θεοτόκος έχει άσπυλον σύλληψη και την παρουσιάζουν ήθεν του Κυρίου περίπου. Γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε, κάνουν και το σταυρό τους με τα πέντε. Τι είπα να πει αυτό, ξέρετε? Ότι την Θεοτόκον την έχουν ήθιν της Αγίας Τριάδος. Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα, Παναγία και Πάπας. Πέντε θεοί αυτοί στη Δύση και ανάποδα. Φόσον η Παναγία μας η Ιδία, το είπε ότι έχει σωτήρα. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Η Παναγία μας δεν είχε ηθυλημένα αμαρτίας. Το προπατορικό όμως αμάρτημα το έφερε και εκαθαρίστη την ημέρα της θλίψεως. Κατά συνέπεια, κατά την ώρα αυτήν θα πρέπει να έχει υπόψη το άνθρωπο στην εικόνα αυτήν. Ο άγγελος πηγαίνει και της λέγει, κρατώντας το σκύπτρο, άκουσον φύγατερ και είδε και κλείνον το ούφι κλπ. Που λέει ο Δαβίδ. Είναι για την Παναγία και για την ώρα του Ευαγγελισμού αυτού. Άκουσε τι θα σου πω και κοίταξε και είδε και κοίταξε πού θα έρχομαι. Φέρω το σκύπτρον εγώ, έρχομαι από το αυλαρχείο, δεν έρχομαι από την Άβυσσον. Είμαι ο πρωτοστάτης μπροστά στο Θεό, δεν είμαι ο αποστάτης διάβολος. Αυτή είναι η διαστολή που γίνεται εδώ εκ μέρους του προσώπου αυτού που έγραψε αυτά τα λόγια. Άγγελος λοιπόν πρωτοστάτης, ουρανόφαινε πέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι, εκεί που πήγε σε μια άλλη γρηγορότερα, ο αποστάτης άγγελος, και έφερε τα κλάματα, τα δάκρυα και αυτά που σας είπα γρηγορότερα. Και προχωρεί και λέγει, και συν τη ασωμάτω αυτό φωνή, σωματωμενός σε θεωρών Κύριε. Δηλαδή την ίδια ώρα εκείνη έβλεπε ενσαρκούμενον τον Κύριό μας αντι Θεοτόκο ο άγγελος. Και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Και αρχίζει και της λέγει έξι χέρε διά του στόματος του υμνογράφου. Το πρώτο χέρε λέγει χέρε δις η χαρά εκλάμψη. Δηλαδή δεν είχαμε χαρά, είχαμε λύπη. Πάντα σκεπασμένα, όλοι για τον Άδη. Κανένας παράδεισο, ο παράδεισος Χριστός. Δεν υπήρχε χαμόγελο. Ερχομένη αυτή τώρα θα εκλάμψει η χαρά. Διότι θα φέρει αυτόν που θα δέσει τον άλλον, τον κακούργο, και θα ανοίξει την πόρτα για τη βασιλεία των ουρανών. Θα ακούσετε μεθαύριο, αν πάτε στην εκκλησία, ένα ωραίο τροπάριο της εκκλησίας Σταυροπροσυνήσεως. Ουκέτη πυρήνη ρομφαία φυλάσσει τον παράδεισο. Δεν υπάρχει ρομφαία πυρήνη τώρα να φυλάται. Ήρθε ο Σταυρός και ανοίγει το δρόμο με τον Σταυρωμένον για να πάει ο άνθρωπος ξανά στον παράδεισο και να πάει και προς το ξύλο της ζωής. Χαίρε λοιπόν, τη λέγει, δις η χαρά η κλάμψη. Χαίρε δις η αρά η κατάρα η κλίψη. Αλλάζουν τα πράγματα από την ώρα που ήρθε η Παναγία η Πισίνης. Διότι λέγει ο Παύλος στους Γαλάτας 4:4, ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον αιών αυτού γενόμενον εκ γυναικός. Θα πει κανείς, γιατί δεν ήρθε γρηγορότερα ο Χριστός? Δεν είχε που να πατήσει, δεν είχε πούθε να δανειστεί σάρκα, από ποιον να δανειστεί? Ποια ήταν στη θέση της Παναγίας που να μπορέσει να δανειστεί?
ο Θεός σάρκα για το γιο του. 5.508 χρόνια πέρασαν από τότε που είπε ότι θα έρθει το σπέρμα της γυναικός να συντρίψει κεφαλή του ο Θεός. Στο διάστημα αυτό δεν υπήρχαν καθαρές ψυχές κατά αυτή την έννοια που να πληρούν όλα αυτά που ήθελε ο Θεός για να κατοικήσει μέσα και να δανειστεί η σάρκα. Δεν υπήρχε. Και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ ήθελαν γρηγορότερα παιδί. Δεν τους έδωσε όμως. Όταν ενόμιζε αυτός το έδωσε, για να μην τους δώσει ένα παιδί, αλλά να τους δώσει το παιδί που θα ήταν ικανό να παίξει το ρόλο του προδρόμου. Δεν έκαμε λάθος ο Θεός. Υπάρχει στον κανόνα του ακαθίστου ύμνου μέσα στα άλλα σύμβολα και κάτι το οποίο διαβάζουμε στους Κρητάς που έχει σχέση με το Γεδεών. Λέγει εκεί για την Παναγία μας: ο πόπος ο ένδροσος ον Γεδεών προεθεάσατο. Τι είπα να πει αυτό, το έχετε διαβάσει ποτέ σας? Άμα διαβάσετε θα δείτε ότι ο Θεός κάποτε έστειλε έναν άγγελο και βρήκε τον Γεδεών, ο οποίος αλώνιζε με τα ζώα του σιτάρι καλοκαίρι, και του είπε ότι με έστειλε ο Θεός να σου πω να μαζέψεις μερικό λαό, να κάνεις πόλεμο εναντίον των εχθρών σας και ο Θεός θα σας βοηθήσει. Αυτός όμως δεν τον θεώρησε ότι μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα ή ότι έτυχε αυτής της τιμής εκ μέρους του Θεού, και του λέει τότε μόνον θα πιστέψω ότι είσαι απεσταλμένος από το Θεό εάν σε αυτό το αλώνι που αλωνίζω βάλω μέσα ένα ποκάρι μαλλιά και το πρωί το ποκάρι αυτό είναι βρεμένο και όλο το αλώνι είναι ξερό, τότε θα πιστέψω ότι πράγματι είσαι απεσταλμένος από το Θεό και θα υπακούσω να κάνω αυτό που μου λες. Πράγματι εβάλανε ένα ποκάρι μαλλιά το βράδυ. Ξέρετε τι είπα να πει ποκάρι μαλλιά, για αυτούς που δεν ξέρουν? Να κουρέψει ένα πρόβατο και όλο αυτό το μαλλί του προβάτου να το μαζέψει, να το βάλεις. Πόσο είναι, 2-3 κιλά, ένα? Αυτό είναι το ποκάρι, τα μαλλιά. Πράγματι λοιπόν το πρωί ευρέθη το ποκάρι βρεμένο και όταν το έστυψαν βγάλανε περίπου μια λεκανή νερό. Όλο το άλλο ήταν ξηρό. Τι συμβολίζει εκεί και γιατί το βάζει εκεί ο υμνογράφος? Ο πόκος ο ένδροσος ον Γεδεών προεθεάσατο. Η ξηρασία του αλωνιού ήταν η αμαρτία της ανθρωπότητος, την οποία έβλεπε ο Θεός από καταβολής κόσμου. Με στη μέση όμως έβλεπε την Παναγία. Γιατί την παρουσιάζει ως πόκον, ως ιετός επιπόκον? Αψοφητή έχει μια λέξη εκεί πέρα μέσα κατά τους πατέρας, αθορύβος. Διότι η Παναγία συνέλαβε αθορύβος χωρίς να το καταλάβει, όπως το πέφτει το νερό και υδρώσε στο ποκάρι τα μαλλιά και δεν αντιλαμβάνεσαι τίποτα. Έτσι μυστηριωδώς η χάρις έκανε την Παναγία να συλλάβει τον Χριστό. Ο Θεός τώρα το τι? Αυτό το πρόσωπο βλέποντας της Παναγίας μέσα στους αιώνας, αν θα μιλήσουμε ανθρωποπαθώς, παρηγορείτο. Εν το προσώπο της Παναγίας παρηγορείτο ο Θεός ότι θα έρθει κάποτε που αυτή θα δροσίσει ολόκληρη την ξηρασία, ολόκληρον την αμαρτία. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να κάνει πολλούς συνδυασμούς για να μπορέσει να τον παρακολουθήσει αυτόν σε αυτά που γράφει εδώ, τα οποία ψάλλονται, κρατούμε κι εμείς τη σύνοψη, ψάλλουμε μαζί, αλλά είμαστε έξω αυτών που διδάσκονται. Χαίρε λοιπόν τι λέγει, νης ιαρά εκλείψει, θα φύγει κατάρα. Περνάμε πέρα στον αιώνα της χάριτος πλέον τώρα, όπως εμείς ζούμε στον αιώνα της χάριτος. Δεν ζούμε στον αιώνα του νόμου. Δεν είμαστε υποκατάραν, και μάλιστα όσοι ευαπτίστησαν ξέφυγαν της κατάρας, σε ζουν πλέον ελεύθεροι. Αν θέλουν θεληματικά αυτοί να ξαναμπούν υπό την κατάρα, να αρνηθούν το βαπτισμά τους και να κάνουν μια ζωή σαρκική, κοσμική, σφαιροτολογική, εγωιστική, δαιμονική, τότε δεν φταίει ο Θεός. Όμως δημιούργησε ευχέρεια στον άνθρωπο να φύγει από την κατάρα του νόμου. Τη χαιρετίζει λοιπόν με το πρώτο χαίρε, ένα από τα 72,
ακριβώς με την αποστολή της. Δια Ιησού θα εκλάμψει η χαρά και θα αρθεί η αρά η κατάρα. Στο δεύτερο χαίρε, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης. Εσύ θα γίνεις η αιτία, δηλαδή τη χαιρετίζει, θα γεννήσεις τον νέο Αδάμ, θα ανακαλέσει τον παλιό Αδάμ, θα αναστήσει τον Αδάμ, θα ζωοποιήσει τον Αδάμ. Και πρέπει να πάει ο άνθρωπος μαζί με τον Χριστό νοερό στον Άδη τις 33 ώρες που επήγε από τη Μεγάλη Παρασκευή στις 3 το απόγευμα μέχρι τη νύχτα της Αναστάσεως, 33 ώρες με το πνεύμα του κάτω και με την ψυχή του. Όσα χρόνια έζησε εδώ με το σώμα του, να δει τι δουλειά κάνει εκεί κάτω που πήγε. Το λέμε εμείς, αλλά δεν το ξέρουμε τι λέμε. Και της επισμήμαση ζωήν χαρισάμενος. Ζωοποίησε τις ψυχές που ευρίσκονται στον Άδη και τις πήρε μαζί του στον Παράδεισο. Ξεχώρισε την ημέρα εκείνη. Γιατί προ Χριστού δεν υπήρχε κόλαση και Παράδεισος. Πηγαίνανε όλοι μαζί στον Άδη. Και ο Αβραάμ, και ο Σφόδρα αγαπημένος Δανιήλ, και όλοι οι αγαπημένοι του Θεού. Και ο Χριστός εκατέβη στα εμφυλακή πνεύματα στον Άδη και εκήρυξε. Και όσοι τον εδέχτησαν, τους ανακάλεσε. Τους πήρε μαζί του και τους πέρασε στον Παράδεισο. Βέβαια πήγαν μέσα, βρήκαν το ληστή πρώτον. Χαίρε λοιπόν του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης. Ο Αδάμ έπεσε, δεν πρόσεξε. Και είναι αλήθεια, ένα ζευγάρι κρύμνησε, ένα ζευγάρι αναστήλωσε. Οι δύο έπεσαν με τον εγωισμό τους και δια προσεξία τους και δια μετανοησία τους. Οι άλλοι αναστήλωσαν. Ο Χριστός είπε ουχή το αιμόν, το σόν, και έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Παναγία μας είπε όχι το δικό μου, γέννητον κατά το ρήμα σου. Ιδού η δούλη Κυρίου, ιδού οι δύο θελήσεις που υπετάγησαν εν αντιθέσει με τις δύο άλλες που αντάρτεψαν και έκαναν το δικό τους. Τη χαιρετίζει λοιπόν την Παναγία μας. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης. Χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Εάν ο άνθρωπος γνώριζε την ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου της Τυροφάγου, θα έβλεπε την Εύα μαζί με τον Αδάμ να κλαίουν έξω του Παραδείσου. Δεν υπάρχει φρικτότερη ημέρα από την ημέρα που εξώθησαν οι πρωτόπλαστοι του Παραδείσου. Εκεί θα ακούσετε και θα δείτε να είναι έξω του Παραδείσου και να τύπτουν τις παριές τους και να παρακαλούν τον Παράδεισο να μεσητεύσει στο Θεό να ξανατους ανοίξει να περάσουν μέσα. Αλλά ο Θεός τους έδωσε την ευχαίρεια και να μην πέσουν επί ποινή θανάτου, διότι τους άφησε ελευθέρους για να πέσουν, τους έβαλε φράγμα, αλλά αυτοί το πήδησαν εν το εγωισμό των, το παρέκαμψαν, και τους ευόχησε να μετανοήσουν, να τακτοποιηθεί η υπόθεση μέσα στον Παράδεισο. Αλλά δεν μετάνιωσαν, μετεδίδονται σαν την ευθύνη ο ένας τον άλλον, ο άλλος τον όφη αμφότερη στο Θεό και δεν μετενόησαν. Εδώ λοιπόν τη χαιρετίζει ότι χαίρε των της δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Σταματάν τα δάκρυα πλέον, αλλάζουν τα πράγματα. Δεν πηγαίνουμε τώρα να εκχυθούμε ο Ιορδάνης στην νεκρά θάλασσα στον Άδη, αλλά στην Άνω Ιερουσαλήμ, διότι ο Χριστός μπήκε μέσα στην ανθρωπότητα και τώρα βοηθάει τον άνθρωπο να επιστρέψει εις τον Παράδεισο. Πιο κάτω λέγει χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Ζαλίζεται ο άνθρωπος, γι' αυτό και πολλοί γίνονται αιρετικοί, διότι θέλησαν με τη γνώση τους να παρακολουθήσουν το μυστήριο. Και δεν παρακολουθείτε, τρελαίνεται ο άνθρωπος όταν φτάσει στο σημείο να βρει το πώς, το πώς. Πράγμα το οποίο απετόλμησε και η Παναγία μας να το πει, πώς είστε μη τούτο επί άντρα ου γινούσκο. Αλλά δόξα τω Θεώ εσταμάτησε εκεί όταν ο άγγελος της είπε ότι δεν ξέρω να σου πω πώς, ξέρω να σου πω τι. Το πώς θα γίνει η σύλληψη χωρίς άντρα δεν ξέρω να σου το πω. Ξέρω να σου πω τι θα γίνει. Ότι πνεύμα Άγιον επελεύσεται επίσε και δύναμις υψής του επισκιάς. Πώς θα τα κάνει το πνεύμα του Άγιον, δεν ξέρω. Δεν με έστειλαν να σου ερμηνεύσω πώς. Γιατί αυτά τα φτιάχνει ο Θεός
Και πρέπει να είναι Θεός αυτός που θα μπορεί να καταλάβει, να εννοήσει, να ερμηνεύσει τα του Θεού. Εδώ λοιπόν λέγει, είναι ύφος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσεώρατον και αγγέλων οφθαλμής. Ούτε άγγελοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν την ενθαρκον οικονομία. Μάλιστα, ο Πέτρος γράφει, κάνω Παύλος στους Εβραίους, ότι οι άγγελοι θέλουν να παρακύψουν, δηλαδή κρεμούσαν το κεφάλι τους ούτως υπήν, να δούνε τι είναι αυτό που γίνεται. Τι φτιάχνει αυτός ο Θεός? Θεός έγινε άνθρωπος, ο Θεός σταυρώνεται. Δεν μπορούν ούτε οι άγγελοι να το παρακάψουν. Γι' αυτό έχοντας αυτό υπόψη λέει, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, όχι ανθρώπων οφθαλμής, που δεν ξέρουν τι γίνεται πίσω από τη μύτη τους. Γιατί κάνουμε τον έξυπνο, αλλά πολύ σωστά λέγεται πολλές φορές, δεν ξέρεις τι γίνεται δίπλα στη μύτη σου. Διότι αν αυτή την ώρα που σας ομιλώ, ένας έρχεται να μου πετάξει τα μυαλά με ένα πιστόλιο εδώ, αν εσείς δεν μου φωνάξετε Παναγόπλε φυλάξου, όταν μου βλέπω δίπλα στη μύτη μου και κάνω τον έξυπνο. Εδώ λοιπόν αυτό λέγει. Είναι δυσανάβατο, δεν μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος εκεί πάνω, ούτε αγγελικά μάτια μπορούν να κατέβουν κάτω να ερμηνεύσουν αυτό το οποίο έγινε. Ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός της Παρθένου. Και συνεχίζει τα χέρια της, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων. Αστήρ Θεοτόκος, ήλιος ο Χριστός. Ποιος αστήρ εμφαίνει των ήλιων? Ο Αυγερινός. Όταν λέει το πρωί τον Αυγερινό, όπως σηκωθείτε εξημέρωση. Και σε λιγάκι θα φανεί ο ήλιος. Προπορεύεται ο Αυγερινός του ήλιου. Είναι προγαστρός, προεωσφόρου εγαστρός εγενισάσε. Είναι συσχετισμένα αυτά τα πράγματα. Εδώ την παρουσιάζει την Παναγία μας αυτός ως έναν αστέρα. Που πίσω από τον αστέρα αυτόν θα δούμε τον ήλιον. Τον ήλιον βέβαια της δικαιοσύνης. Και τον χαιρετίζει στη συνέχεια. Χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως. Όχι ανθρωπίνης, εν Θεού σαρκώσεως. Θυμόσαστε, το λέει παρακάτω. Έχουσα θεοδόχων τη μήτραν, όχι ανθρωποδόχων, θεοδόχων τη μήτραν, ανέδραμε και πήγε η συνάντηση της Ελισάβετ. Ακούει τώρα η Παναγία αυτά τα χαίρε, ακούει. Μέσα της όμως υπάρχει ο λογισμός, αυτός που είπαμε γρηγορότερα. Πώς έστενε τούτο? Πετάει μέσα στο μυαλό σου. Βλέπεις, τσακ, σου έρχεται μια. Αν δεν προσέξεις να το πετάξεις αμέσως και το πάρεις και το ανοίξεις να το συζητήσεις, θα σου έρθει λιγάκι δεύτερο, μεγαλύτερο, με περισσότερα επί του ιδίου πράγματος. Και αν σε δει ότι εσύ ξανατοπήρες αυτό και το κράτησες στο λογισμό και τον συζητείς, θα σου ρίξει μεγαλύτερο, μεγαλύτερο το μεγαλύτερο, θα σου κάνει το κεφάλι μεγάλο, θα σε βάλει στην αμαρτία, θα σου κάνει το δικό του. Δεν πρέπει να δεχτείς καθόλου. Δυσπαραδεκτό μου την ψυχή δένεται. Στο δίδω πίσω, στο πετάω πίσω. Για κλείσω να... Δεν το δέχτηκε λοιπόν, επαναλαμβάνω, αλλά του απαντά ότι δεν... Παράδοξα αυτά που μου λες και δυσπαράδεκτα για μένα. Κανένας άνθρωπος δεν θα έπεφτε, ούτε άντρας ούτε γυναίκα, ούτε κοπέλα ούτε γιος, εάν δεν έπιανε αυτή την ψιλοκουβέντα με το διάβολο. Κανένας ούτε σήμερα. Και ξέρετε ότι αυτά τα ψιθυρίσματα παρουσιάζονται ως αγνά, ως άκακα, ως φυσικά. Είδατε τι χρησιμοποίησε ο διάβολος? Το φρονιμότερο ζώο είναι το παραδείσο για να κάνει τη δουλειά του, ώστε να είναι ανύποπτο από πού θα έρχεται. Έτσι παθαίνουν πολλοί άνθρωποι. Αθώα ξεκινάνε, φυσικά ξεκινάνε και βρίσκονται από κάτω. Η Παναγία όμως εδώ λέει, δεν το δέχεται μέσα η ψυχή μου, το σοδεύει πίσω και του ερμηνεύει. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις, κράξω. Πες μου, μιλάς για άσπορο σύλληψη. Γιατί όταν εγώ άντρα ουγινός μου, είμαι αγνή. Δεν μου εδόθη αυτός ως άντρας μου. Μου δόθη ως προστάτους μου. Τα πράγματα μέχρι των αραβώνων.
γάμο ποτέ. Απόδειξη είναι και γεννούσε την άλλη μέρα και τη λέγει ο Ευαγγελιστής συντιμνιστή ανέβηκε στην Βηθλεέμ για να απογραφεί εκεί. Είναι η νύμφη, αλλά ανύφευτος νύμφη, όπως λέει επιγραμματικός στο τέλος κάθε στίχου. Κρέξε λοιπόν, πες μου, λέγει ασπόρου συλλήψεως, πως θα γίνει χωρίς άντρα, χωρίς σπέρμα. Δεν ξέρει να απαντήσει. Όπως σας είπα γρηγορότερα, ο Άγγελος δεν ήξερε να πει πως, όπως εμείς δεν γνωρίζουμε πως, γνωρίζουμε όμως τι. Γι' αυτό στο τρίτο γράμμα λέει το λογισμό του, πως σκέπτεται έναντι αυτών που ζητάει η Παναγία να ειδεί πως. Και λέει στο γάμα: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα. Ζητάει πράγματα άγνωστα να μάθει. Ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιον πως εστί τεχθεί είναι δυνατόν λέξον μη. Αυτά ζητάει να του ερμηνεύσει δήθεν ο άγγελος τι είναι τρόπο θα γίνει σύλληψη, θα γίνει άνθρωπος χωρίς άντρα. Προσύν εκείνος έφυσεν και παίρνει το θάρρος ο άγγελος και τη σκραυγάζει ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης. Πρόσεξε τι λέγει. Είσαι ένα πρόσωπο της Βουλής του Θεού που θα παιχτεί ένα μυστήριο επάνω σου. Μη ζητάς το μυστήριο, δεν επιδέχεται λογική έκβαση. Το μυστήριο ετοιμολογείται από το μη ο. Έχω κλεισμένο το στόμα μου. Δεν ξέρω να απαντήσω. Είναι μυστήριο πράγμα. Δεν μπορεί να το ερμηνεύσεις. Δεν μπορεί να το εξηγήσεις. Λοιπόν, εσύ είσαι απορρίτου μιας και κρυμμένης βουλής αγαθής του Θεού το πρόσωπο που θα παίξεις ρόλο σε αυτό το μυστήριο. Χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Μη ζητάς γνώση, με πίστη θα παρακολουθήσουν το μυστήριο που θα γίνει γύρω από σένα. Και δηλαδή θαυματουργικός θα γίνει, μη ζητάς λογική έκβαση. Στο δεύτερο χαίρε γίνεται πιο έτσι φανερός και λέει χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον. Τι πάει να πει εδώ? Ποιο είναι το πρώτο θαύμα του Χριστού? Όλοι λέγουν ότι είναι το εν Κανά. Λάθος. Το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός το έκανε στην Παναγία Μητέρα του που εσαρκώθη μέσα της θαυματουργικός. Αυτό το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον. Το πρώτο θαύμα είναι που γίνει ο Χριστός μέσα σου που θα γίνει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το πρώτο θαύμα. Σε σένα γίνεται το πρώτο θαύμα. Χαίρε των δογμάτων αυτού των κεφάλαιων. Ξέρετε ότι η βάση όλων των δογμάτων είναι ο Χριστός. Μια και γι' αυτό ακριβώς οι αρνούμενοι των Χριστών ότι παρακολούθησε όλες τις αποφάσεις γύρω από την ορθή τομή των δογμάτων, Πατρός, Θεότητος Πνεύματος, Θεότητος του Ιησού, Θεότητος της Παναγίας, το Αϊπάρθενο, Τιμίο Σταυρό κλπ. Όλοι οι αιρετικοί ζητούν να ομιλήσουμε υπέρ δογμάτων. Όταν λέει να μιλήσει υπέρ δογμάτων είναι να βγάλουμε τον Χριστό στην άκρη και να μιλήσουμε λογικά εμείς που τα ξέρουμε. Φόσον τα δόγματα η Εκκλησία δεν τα έχει. Προσέξτε τη λέξη που θα σας πω. Από τα συνόδους πιο πίσω. Αν διαβάσετε το 16ο κεφάλαιο των πράξεων στίχος 4 θα ειδείτε δόγματα αποστολικά. Συνήλθαν και δογμάτισαν οι Απόστολοι και οι Πρεσβύτεροι και οι άλλοι μετέδωσαν τα δόγματα τα εγκεκριμένα από τους Αποστόλους και από τους Πρεσβυτέρους. Υπάρχουν 5 Αποστολικές Σύνοδοι πριν τις πρώτες Σύνοδοι. Αν έχετε πιδάλιο διαβάστε τα προλεγόμενα της πρώτης Σύνοδου και θα τα βρείτε εκεί πέρα αυτά τα πράγματα που σας λέω. Εδώ λοιπόν λέγει χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο. Ποτέ σας να μην
παραβλέψετε αυτά που εδογματίστησαν, διότι αυτά που εδογματίστησαν είναι όλα σφραγισμένα, φέρουν τη σφραγίδα του Πνεύματος του Αγίου. Όλες οι σύνοδοι είχαν θαύματα. Η πρώτη οικουμενική που εδογμάτισε τη θεότητα του Ιησού είχε 4 θαύματα. Η τετάρτη δογμάτισε την υπόθεση του Παναγίου Πνεύματος. Τι είναι τρόπο? Δια της Αγίας Εφημίας. Ολόσωμος η Αγία Εφημία. Έγραψαν οι μεν σε ένα χαρτί τας απόψιστον. Έγραψαν οι δε σε ένα χαρτί τας απόψιστον. Και ανοίξανε τη λάρνακα της Αγίας και τη βάλαν τα χαρτιά μέσα στα χέρια της. Κλείδωσαν αμφότεροι και άνοιξαν μετά τριήμερον. Και βρήκαν το ένα χαρτί στα πόδια της και το άλλο χαρτί στα χέρια της. Γι' αυτό και λέει ωραία η Εκκλησία μας, λίαν έφρανα στους Ορθοδόξους και κατήσυνα στους κακοδόξους, εφημία Χριστού καλυπάρθενε. Της γάρ τετάρτη συνόδου εκείρωσας, άι πατέρες καλώς εδογμάτισα. Πρώτη οικουμενική με το κεραμίδι, ο Άγιος Σπυρίδων απέδειξε το τρισυπόστατο Θεότος. Ο Άγιος Αχίλιος, επίσκοπος Λαρίσης, μέλος της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, έβγαλε από το λιθάρι λάδι μέσα στην Οικουμενική Σύνοδο ενώπιον του Αρίου που τον προκάλεσε. Ο Άγιος Νικόλαος εδέχτη το ομοφόριο και το Ευαγγέλιο μέσα στη φυλακή που τον είχαν αποσχηματίσει, διότι εσκαμπύλησε τον Άριον. Και έκαμε κι άλλο θαύμα, ένας Κουρδούνης ονόματι, που δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει, τι θαύμα έκανε. Όταν ακούς δόγμα λοιπόν, να βγάλεις το καπέλο σου, Πνεύμα Άγιον ομιλεί. Και κατά συνέπεια, δεν μπορεί να είσαι εσύ υπέρ των δογμάτων, ούτε μπορεί να τα βάλεις στην άκρη και να πεις εμείς θα μιλήσουμε σαν ανώτεροι άνθρωποι. Όχι. Χαίρε λοιπόν των δογμάτων αυτού του κεφάλαιου. Και συνεχίζει. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διεις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Τι είναι? Στον κανόνα του ακαθίστου θα βρούμε ότι την Παναγία μας την παρουσιάζει, τη συμβολίζει, την προεικονίζει η κλίμαξ του Ιακώβου. Έξω των Ιεροσολύμων, πηγαίνοντας προς τη Ραμάλα, υπάρχει το μέρος όπου ο Ιακώβ είδε τη νύχτα το όνειρο, όταν είχε βάλει ένα λιθάρι και κοιμόταν επάνω, μια κλίμακα από τον ουρανό στη γη και ανεβοκατέβαιναν άγγελοι. Αυτή την εικόνα η Εκκλησία μας την παίρνει και τοποθετεί στην Παναγία μας. Υπάρχει, αγαπητοί μου, ένα δε. Εδώ είναι η κλίμαξ, η Παναγία διεις κατέβει ο Θεός και έγινε άνθρωπος. Και εδώ είναι ο Χριστός, διού οι άνθρωποι ανεβαίνουν και ξαναγίνονται θεοί. Εάν η Θεοτόκος δεν κατέβαζε το Χριστό, ο άνθρωπος δεν θα πήγαινε ποτέ στο Θεό. Διότι μόνος ο άνθρωπος δεν μπορεί να πάει στο Θεό. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου, λέγει ο Χριστός. Έξω του Ιησού κανένας δεν γυρίζει στη Βασιλεία των Ουρανών. Εδώ λοιπόν τα έχει υπόψη του και τα δύο αυτά ο υμνογράφος. Λέει, χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει. Αυτή είναι η κλίμακα. Αυτή είναι η σκάλα. Αυτή τη σκάλα χρησιμοποίησε ο Χριστός και κατέβηκε και έγινε άνθρωπος. Μέσω της Παναγίας μας. Από την Παναγία έδανε στη σάκα και ωστά. Ταυτόχρονα χαίρε γέφυρα μετάγουσα και γίνεται γέφυρα τώρα διά του Ιησού τους εκ γης προς ουρανών. Διότι ο άνθρωπος δεν έχει εδώ να μείνει. Εδώ είναι ένικος της γης. Δεν είναι κάτοικος της γης. Ο άνθρωπος δεν ήρθε να μείνει στη γη. Ήρθε να φύγει. Και φεύγει για να μείνει. Της βασιλείας εκείνης σου και έστε τέλος. Της βασιλείας αυτής έστε τέλος. Κατά συνέπεια πρέπει να χαιρετήσει και την Παναγία που έγινε αιτία λόγω της καθαρότητός της και τράβηξε ως περ αλεξικέραυνος το Θεό στη γη, αλλά και τον Χριστό, ο οποίος πλέον βάζει την πλάτη του, διού εμείς ανεβαίνουμε και ξαναγίνομαστε θεοί. Διότι ο άνθρωπος μόνος του, όπως είχε καταντήσει, δεν έκανε για τη Βασιλεία του Ουρανών, και έρχεται ο Χριστός και τον αλλάζει αυτόν τον άνθρωπο, τον παλαιόν άνθρωπο, τον παλιάνθρωπο, τον αλλάζει.
και τον κάνει κενόν άνθρωπο, ώστε να μπορεί και να ανθέξει να πάει στη βασιλεία του. Γι' αυτό την πήρε την ανθρωπίνη αυτή θύση ο Χριστός επάνω του, την αγίασε και την άφησε εις αγιασμόν δικών μας, εις εμβόλιο δικό μας. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να κοινωνεί συχνά το σώμα και το αίμα του Χριστού, για να αλλάξει και αυτού η φύση, για να είναι κατάλληλος για τη βασιλεία των ουρανών. Πρέπει να γίνει πνευματικός ο άνθρωπος, σάρξ και αίμα, βασιλεία ουρανού δεν πρόκειται να κληρονομήσει. Θα είναι πνευματικός ο άνθρωπος και να καταξιωθεί και εκείνη της Αναστάσεως, όπως λέει ο Χριστός, και να πάει στο Χριστό κοντά, που έχει πάει πρόδρομος υπέρ ημών. Δεν ξέρω αν έχετε απασχοληθεί, μια και είπα αυτή τη λέξη, περί προδρόμων. Πρόδρομοι υπάρχουν τρεις. Ο Ιωάννης, προκειμένου να έρθει ο Χριστός στον κόσμο την πρώτη φορά. Ο Ηλίας, προκειμένου να έρθει ο Χριστός στη δευτέρα του φορά. Και ο Χριστός, προκειμένου ο άνθρωπος να πάει στον ουρανό, ο Χριστός πρόδρομος υπέρ ημών. Έτσι λέγει ο Παύλος στο έκτο κεφάλαιό του, στο τελευταίο εδάφιο της προς Εβραίους επιστολή. Εδώ λοιπόν χαιρετίζει την Παναγία μας ως κλίμακα, έχοντας υπόψη αυτό, και το Χριστό μας ως γέφυρα για να πάει στον ουρανό. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Μέγας θρύλος γύρω από την θαυμαστού αυτού γεγονότος. Χαίρε των δαιμόνων πολυθρύλητον θαύμα. Είναι αλήθεια ότι τους σατανάδες τους ακάτεψε κάτω διλεγόμενον ο Χριστός. Και δεν ξέρω αν σας έχω πει κάποτε άλλοτε, ο Σατανάς δεν μισεί τόσο το Χριστό όσο μισεί την Παναγία μας, η οποία του αμπαλάρισε μέσα στη σάρκα το Θεό. Και αυτός την κακία του τον πήρε για τον Άδη. Έλαβε γην και συνείδησε Θεό, συνείδησε ουρανό. Γι' αυτό λέγει εκ των υστέρων, με συνέφερε τον Υιόν της Μαρίας να μην τον πάρω κάτω. Τον πήρα ως έναν των ζώντων, από αυτούς που πέθαναν, αλλά εδώ τον συνείδησα ως Θεόν. Με το ξύλο, λέγει, γέμισα τον Άδη και με το ξύλο μου άδειασε τον Άδη. Το ξύλο της γνώσεως της παρακοής γέμισε τον Άδη ο Σατανάς, και με το ξύλο του Σταυρού του άδειασε τον Άδη ο Χριστός. Πολυθρύλητον τραύμα λοιπόν είναι για τον Σατανά το πρόσωπο της Μαρίας. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, λέγει εδώ. Ανερμηνεύτωσε γέννησας, αρήτως ανερμηνεύτωσε γέννησας. Κανένας μα κανένας, μα ούτε άγγελοι ούτε αρχάγγελοι μπορούν να πούν πως έγινε αυτό το πράγμα. Όλοι καλούνται να βγάλουν το καπέλο τους και να πιστέψουν εάν θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά χαιρετίζει στο θέμα το ότι ζητάει η Παναγία να μάθει πως γίνονται αυτά τα πράγματα και πως θα συλλάβει και θα γεννήσει. Εν τέλει ενθυμίστε, γιατί για να παρακολουθήσει κανείς τον ακάθιστον ύμνο πρέπει να έχει υπόψη του την υπόθεση του Ευαγγελισμού. Εδέλη η Παναγία μας σε κάποια στιγμή, όταν έφερε πολλά επιχειρήματα ο Αρχάγγελος, αυτή σήκωσε τα χέρια επάνω και λέει «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γεννητό μικρατορή μας». Αυτή είναι η υπόθεση. Εδώ τελειώνει ο πρόλογος της συλλήψεως. Αμέσως, χάρης Πνεύματος Αγίου, την καθιστά έγκυον. Γι' αυτό στο τέταρτο γράμμα, στο δέλτα, λέγει «Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψη τη απειρο γάμου». Αμέσως αυτή που είχε, δεν είχε πήραν γάμου, δεν είχε άντρα και λοιπά. Σε ποιους άπαση τη θέλουση θερίζει σωτηρίαν. Για όλους, αλλά τη θέλουση όλους. Δεν εκβιάζει κανένα, γιατί ο Χριστός εγεννήθη και προσφέρεται για όλους, όμως στέκεται σε αυτούς που τον θέλουν. Εδώ λοιπόν δεν καταστρατηγεί, δεν χαλάει το αυτεξούσιο του ανθρώπου και λέγει υπέδειξε αυτόν ειδήν κατάλληλων γλυκών των αγρών αυτών και όλους, ποιους όλους, τη θέλουση θερίζει τη σωτηρία. Πολύ μέχρι σήμερα, παρότι εσπάρει η νηδή της Παναγίας μας και γέννησε τον γλυκύτατον Ιησούν,
δεν θέλουν να θερήσουν εξ αυτών τη σωτηρία. Σωτηρία εξαρτάται από τον καρπόν της ηλίας της Παναγίας. Από εκεί θα σωτηρία σου. Δεν είναι από τα έργα σου η σωτηρία σου. Μην πλανάσαι. Μην θες και από εκεί μην σατανάς. Από την ηλία της Παναγίας θα θερήσεις τη σωτηρία σου. Τα έργα σου θα τα βρεις, θα πληρωθείς. Αλλά εφόσον όμως γνωρίσεις τον Χριστό, έχεις σχέση με τον Χριστό, βαπτιστείς εν Χριστό, εξομολογείς εν Χριστό και κοινωνείς το σώμα του και το αίμα του εν Χριστό, τότε θερίζεις σωτηρία. Στέκουμε στο θέλουση. Πολλοί άνθρωποι σήμερα δεν τον θέλουν τον Χριστό. Ανάβουνε κεριά και λοιπά, αλλά με τον τρόπο τους δεν τον θέλουν. Τους ελέγχει το παράνομο βίο τους. Τους ελέγχει το κρεβάτι τους στο παράνομο, τον πεζακτά τους στο παράνομο, την κοιλία τους στην παράνομη, την τραπεζά τους στην παράνομη. Γι' αυτό δεν τον θέλουν τον Χριστό. Και τον τροποποιούν και τον κάνουν έναν Χριστό που θα τους δικαιολογεί τις ατασταλίες τους. Γι' αυτό και ζητούν να τροποποιηθεί το Ευαγγέλιο. Τα μη και τα ου να γίνουν ναι. Αλλά αυτό δεν το έκανε ο Χριστός, ούτε πρόκειται να το κάνει. Και ας ρωτήσουμε να διορθωθούμε. Δεν θέλει κανέναν ο Χριστός με το ζόρι. Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθεί. Και ωραία και επιγραμματικός λέγει, το έχουμε πει πολλές φορές, ένας πατήρ της Εκκλησίας, ο άνευ σου πλάσασε, ου δυνατέ άνευ σου σώσεσαι. Θα εγένετο η σύλληψης εις την Θεοτόκον, εάν δεν επέγραφε να πει ιδού ιδού μη Κυρίου. Για διαβάσε των χρόνων του Ευαγγελισμού, τόσον του Ζαχαρίου όσον και της Θεοτόκου. Να δείτε διαστολή, να δείτε τι ελέγχθη από εκεί, ότι τον ετοιμόρισε και τα τι αυτά και το τι έγινε από εδώ και πόσα ώρα κάθισε περισσότερο από εδώ μέχρι που να πει το ναι για να τον πείσει. Και όταν είπε το ναι, θέλω ναι, και ενώθησαν τα δύο θέλω του Θεού και του ανθρώπου, έγινε η σύλληψη. Αυτό τούτο γίνεται σήμερα. Και αν εμείς δεν γνωρίζουμε πράγματα, και αν εμείς δεν έχουμε ελεηθεί όσο πρέπει από τον Θεό, αυτό οφείλεται σε εμάς. Δεν θελήσαμε. Άλλοι που ηθέλησαν έλαβαν. Λένε τον Ιωάννη τον Θεολόγο, ηγαπημένον μαθητή. Προσωπολήπτης, λέει και ο Χριστός. Σαν μερικές μανάδες και πεθερές που αγαπούν τα παιδιά και τους γαμπρούς που τους πηγαίνουν παντόφλες. Τα άλλα δεν τα αγαπούν. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Αν τον λέγει ηγαπημένον και αν τον αγάπησε ο Χριστός πολύ, είναι διότι ηγάπησε πολύ και ηγαπήθη πολύ. Προηγήθη η αγάπη του Ιωάννου προς τον Ιησούν και έπειτα του Χριστού μας. Πήγε δοχείο μεγάλο και έλαβε πολύ. Έτσι είναι. Και σήμερα αν ορισμένοι μας προχωρούν στην αρετή, στην πίστη, στον αγιασμό, είναι διότι αγωνίζονται περισσότερο. Περιορίζουν τον εγωισμό τους, περιορίζουν τα πράγματα που μπορούν να τους κάνουν ζημιά. Γι' αυτό ακριβώς βρίσκει ευκαιρία ο Χριστός και τους αγιάζει περισσότερο. Εδώ λοιπόν λέγει, όσοι θέλουν θα θερήσουν σωτηρία. Έπειτα έρχεται στο πέμπτο γράμμα που μιλεί για τα γεγονότα της ανόδου της Παναγίας μας στην ορεινή, διότι έγινε η σύλληψη, αλλά δεν είχε την ψυχραιμία να περιμένει εάν και κατά πόσον έγινε, διότι η γυναίκα όπως ξέρετε χρειάζεται ορισμένων χρόνων για να δει εάν είναι έγκυος. Αυτή δεν είχε αυτήν την ψυχραιμία να περιμένει και με βάση αυτό που της είχε πει ότι η συγγενή σου τον έκτο μήνα φέρει, και η συγγενή της ήταν η μητέρα του Τιμίου Προδρόμου, που ήταν ξαδέλφη της κατά 80 χρόνια διαφορά, διότι η μητέρα της Παναγίας μας το άτυκνωσε, την εγέννησε πολύ πίσω, σηκώ.